Με είσαι πατάτα τέτοια τηγανητή. Κούκλα με αυτές τις αναλογίες και τρως κάθε μέρα πατάτες τηγανητές ή είσαι μία στις 10 εκατομμύρια Ελληνίδες ή παίζεις με τα νεύρα μας. Εγώ νομίζω το δεύτερο. Έχουμε κάνει το μαρούλι δεύτερη φύση μας για να μπορέσουμε να έρθουμε και πάλι στα κιλά μας. Αυτό εμάς δεν μας απασχολεί βέβαια τα αγόρια. Εσένα σε ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα και με ενδιαφέρει το λέει. Το είπε ότι κλείνω να μην το αχυρώνει. Γιατί θα μου έρθει καμία μέρα εδώ σαν το διπλανό μου το αγόρι. Και θα την τριμάρω. Θα την βάλω κάτω και θα την τριμάρω. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αν το κάνει συστηματικά για κάποιο καιρό, μετά αποδυναμώνει τη τρίχα και βγάζει 2-3 σκόρπιες σαν διαδήλωση. Όχι, βρε, αλλά έχω κάνει στα ποδαράκια μου. Εκεί που βλέπεις την τέλεια γάμπα μπροστά σου να απλώνεται. Μια φορά το χρόνο και αν δεν χρειάζεται. Και έχεις μπροστά σου την τέλεια γάμπα το τελευταίο και μια τριχάρα η οποία πάει έτσι. Και να είναι και κατσαρή. Επίσης, γιατί πρέπει να ξέρουμε αυτή τη λεπτομέρεια, ρε παιδιά, για το λέιζερ της Αθηνάς.